Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 25 Απριλίου του 2024. Χθες έκανα ένα λάθος. Αντί για 1772 χρονολογία γέννησης του Καραϊσκάκη, έβαλα 1872. Δηλαδή 50 τόσα χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν γίνεται να γεννήθηκε μετά το θάνατο. Λάθος έγινε, αυτά συμβαίνουν. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στα θέματα μας, ακούστε, έχω πει από την αρχή ότι σε αυτό το κανάλι δεν θέλω να ανοίγουμε συζητήσεις για θέματα τα οποία είναι δύσκολο να φτάσουμε να δούμε την πραγματική αλήθεια και τα οποία διχάζουν την κοινωνία πολλές φορές τεχνιέντος. Δηλαδή εμβόλια, αν ποιος ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αφήστε αυτά. Και λάθος να κάνω κάποια στιγμή, εγώ δεν λέω τις απόψεις μου, διαβάζω κάτι. Μην ανοίγετε συζητήσεις, είναι θερμή παράκληση. Αν δηλαδή αγαπάμε το κανάλι και αυτόν που το έχει, μην ανοίγετε τις συζητήσεις. Πες, άστο να το πάρει το ποτάμι. Δεν θέλω, είναι παράκληση δικιά μου αυτή. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο είδα, είναι απόγευμα τώρα, γιατί απόψε έχω και μια άλλη εκπομπή και την κάνω λίγο πιο νωρίς την εκπομπή, είδα ότι περάσαμε τις 4.000. Ακούστε. Την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο την γέννησαν οι ανάγκες της ιστορικής συγκυρίας που, στην οποία βρισκόμαστε τώρα και περνάμε ως τόπος και η Ελλάδα και η Κύπρος. Υπάρχει ζήτημα, αμφισβητείται η Εθνική Κυριαρχία, απειλείται η Εθνική Κυριαρχία της Ελλάδας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος είχε πει ότι θα αναγκαστούμε να, προτού καν αρχίσουν συζητήσεις με την Τουρκία, να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις που θεωρούνται εθνική κυριαρχία, τα 12 μίλια εννοούσε. Επειδή λοιπόν θεωρούμε ότι μια σειρά από ανθρώπους, απλοί άνθρωποι, εντάξει, μπορεί κάποιος να είναι διπλωμάτης, αξιωματικός, αλλά απλοί άνθρωποι είμαστε. Επειδή όμως λόγω της εξειδίκευσης θεωρούμε ότι κινδυνεύει και υπάρχουν ζητήματα που απειλούν και την εθνική μας κυριαρχία, αφήστε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα τα ξεπούλησε ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν είπε ότι η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα είναι τα 6 μίλια. Δηλαδή ότι είναι έξω από τα 6 μίλια δεν είναι κόκκινη γραμμή, είναι διαπραγματεύσεων. Τώρα λοιπόν κινδυνεύει και η ίδια εθνική κυριαρχία και φυσικά κινδυνεύει και η Κύπρος. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την επιτροπή. Και αυτή η επιτροπή, ξέρετε, η συμμετοχή στις ευρωεκλογές, με τους 31-32 που συμμετέχουν στις φίλους που συμμετέχουν στην επιτροπή, είναι, θα έλεγα, και αυτή μια κίνηση συμβολική που πιστεύω ότι θα βρούμε ανταπόκριση από τον κόσμο. Όμως η Επιτροπή δεν έγινε γι' αυτό. Προέκυψε αυτό. Η Επιτροπή έγινε επειδή το ζητούν οι ανάγκες της εποχής, της ιστορικής συγκυρίας. Και θα πάει μακριά, είναι η εκτίμησή μου, θα πάει μακριά γιατί δεν βλέπω να εξαλείφονται οι αιτίες που τη γέννησαν. Και πιστεύω ότι αν κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε συμφωνήσει, ότι θα απλώσει και θα ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Το ξαναλέω, μπορεί να βλέπετε ορισμένες ελλείψεις στην αρχή. Για μένα, ευτυχώς που υπάρχουν οι ελλείψεις αυτές. Ακόμα δεν έχουμε τηλέφωνο, ακόμα δεν έχουμε γραφεία. Τρέχουμε, κάνουμε λάθη. Είναι, θα έλεγα ότι είναι η καλή πλευρά αυτής της προσπάθειας. Γιατί δεν καθοδηγείται από κάποιο κέντρο που θα μας τα είχε όλα έτοιμα και την επικοινωνία και την προβολή και τα έτσι και τα αλλιώς. Θα μου πείτε, καλά ρε φίλε, εσείς είστε πρέσβεις αξιωματικοί, δεν μπορούσατε να κάνετε ένα στρατηγικό σχέδιο? Και ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει? Το επεξεργαζόμαστε. Όμως στο γεγονός ότι δεν προηγήθηκε το σχέδιο της ίδρυσης δείχνει και την ανάγκη και τον αυθορμητισμό μας. Θα τα λύσουμε τα προβλήματα και θα πάμε μπροστά, θα απλώσουμε στην κοινωνία και θα αποκτήσει ρίζες αυτή η πρωτοβουλία. Γιατί είναι δίκαια και εθνικά υποφελής. Εγώ είμαι 65 χρονών, δεν έχω αναμειχθεί ποτέ σε πολιτικά ή τέτοια πράγματα. Και τώρα η απόφασή μου να συμμετέχω και όχι να συμμετάσχω, που σημαίνει και στο μέλλον, για μένα είναι απόδειξη του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο σοβαρή είναι η προσπάθεια. Εμπιστεύω με τους φίλους με τους οποίους ξεκινήσαμε, προχωράμε και ζητώ
ελάτε κοντά μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Όσοι έχετε πρόβλημα να μπείτε κάτω από το βίντεο, όπως βλέπετε στο περισσότερο, είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να μπείτε και να γραφείτε. Όσοι έχετε τέτοια προβλήματα, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο στο βιβλιοπωλείο μέχρι να ανοίξει το τηλέφωνο του γραφείου και να λειτουργήσει η γραμματεία. Θα γίνει αυτό όσον ούπο. Ή να έρθετε στο βιβλιοπωλείο, όπως έρχονται αυθόρμητα ορισμένοι άνθρωποι, γράφουν το όνομά τους, το τηλέφωνό τους, αν δεν έχουν mail, το αφήνουν εδώ. Έχουμε ανοίξει ένα τέτοιο εδώ και τα βάζουμε, ένα χαρτί και τα βάζουμε όλα αυτά. Θα παραδοθούν στη γραμματεία μόλις αρχίσει και θα υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας. Το βιβλιοπωλείο μας είναι Φιλελλήνων 14, στην πλατεία Συντάγματος. Οι ώρες εργασίας είναι από τις 9.30 μέχρι τις 5.30. Μπορείτε λοιπόν, όσοι δεν μπορείτε, από την Αθήνα εννοώ, και αναφέρουμε σε ανθρώπους που δεν τα έχουν καλά με τα ηλεκτρονικά, μπορείτε να έρθετε εδώ και για άλλους τρόπους επικοινωνίας, θα τα δούμε στο μέλλον. Αλλά και πριν τις ευρωεκλογές σας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα που σχετίζονται με την Επιτροπή. Λοιπόν, αυτά είπαμε, είναι το συμμετέχω, είναι η εκλογική πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Είναι 4 πρέσβεις, είπαμε, αξιωματικοί, ανώτατοι και άλλοι παράγοντες, κρατική λειτουργή της χώρας μας και άλλοι παράγοντες. Οπότε θα δούμε, θα γνωριστούμε, θα κυκλοφορήσουν τα βιογραφικά τους, θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές και στη συνέχεια σταδιακά, έτσι για να μην αποκαλύψουμε όλα τα σχέδιά μας, θα βλέπετε και τις πρωτοβουλίες μας. Πάντως κάποιοι δεν θα αισθάνονται καλά, είτε στην Αθήνα, είτε στη Λευκοσία, είτε και αλλού. Δεν θα αισθάνονται καλά με αυτά που θα βλέπουν μπροστά τους να γίνονται. Λοιπόν, αυτά για την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, αυτά και για το συμμετέχω στις ευρωεκλογές. Να περάσουμε τώρα σε δύο πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη χθεσινή μέρα. Λοιπόν, 24 Απριλίου, σημαντική μέρα, σημαντική ημερομηνία, σημαντική ημερομηνία για δύο λόγους, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, αλλά δύο είναι οι κυριότεροι. Η μία αφορά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμένιων. Οι Αρμένοι είναι ένα αυτόχθονο έθνος των εδαφών της σημερινής Τουρκίας και όχι μόνο, επεκτείνεται και στην περιοχή του Καυκάσου, το οποίο, ιστορικό έθνος με τη δική του γραφή, τη δική του ιστορία, από τα πρώτα έθνη που ενστερνίστηκαν τον χριστιανισμό στην περιοχή, το οποίο στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καταρχήν μου έγραψε κάποιος, εντάξει, οι Αρμένοι είχαν συνασπιστεί με το βασίλειο των Μηθριδατών του Πόντου, ο Τιγράνης, είχαν και αυτοί τον Τιγράνη Μέγα, είχαν και αυτοί, δεν είχαμε μόνο εμείς, έχει κτίσει πόσες πόλεις, Τιγρανόκερτα, και στην σημερινή Μικρασία και στην Αρμενία και στο Αρτσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είχαν συνασπιστεί λοιπόν, ιτήθηκαν αν δεν κάνω λάθος από τον Πομπίο, τότε που είπε το Veni Vidi Vici, δημιούργησαν αρκετά βασίλεια, δεν ήταν μόνο ένα βασίλειο των Αρμενίων, ήταν το βασίλειο των Βαγρατιδών, το οποίο είχε υπηκόους και Γεωργιανούς, ήταν το βασίλειο με πρωτεύουσα το αρμενικό το Άνι, μια καταπληκτική πόλη που βρίσκεται στην περιοχή του Κάρς, του σημερινού Κάρς. Ήταν βασίλειος κάτω στην, αν δεν κάνω λάθος, και στα Άδανα. Μέχρι κάποιοι Αρμένοι βασιλείς βασίλισαν μέχρι και στην Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, ιστορικό έθνος, το οποίο υποτάχθηκε στους Οθωμανούς, όπως και όλα τα άλλα έθνη της περιοχής. Στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή όπως είπαμε οι Οθωμανοί όσους ορισμένους επιλεκτικά τους έκαναν μουσουλμάνους, αλλά δεν τους έκαναν όλους σκοπίμως. Γιατί? Για να μην στρατεύονται, να παράγουν πλούτο και με αυξημένη φορολογία
να χρηματοδοτείται εκτός των άλλων και με τους φόρους των χριστιανών η πολεμική μηχανή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό σταδιακά οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι και οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι κρατούσαν στα χέρια τους σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία αδυνατούσα να ακολουθήσει τα βήματα της βιομηχανικής επανάστασης και να κάνει και άλλα εξυγχρονιστικά βήματα είτε στη διοικητική της δομή είτε και στην αγορά, στην οικονομία της, τότε βυθίστηκε στα χρέη, κυρίως επί Αβδούλ Χαμίτ, εγκαταστάθηκαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της εποχής σε κτίριο που βρίσκεται μέχρι σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, το κτίριο αυτό, και εισέπραταν αυτοί τους φόρους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε λοιπόν, βλέποντας αυτή την χαρακτηριστική αδυναμία του Οθωμανικού κράτους, η γραφειοκρατία, στρατιωτική και διοικητική υπάλληλοι ανώτατη, δημιούργησαν το κίνημα των Νεοτούρκων και άρχισαν να δείχνουν ως υπεύθυνους για αυτή την παρακμιακή πορεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε μια πίεση στον Αβδούλ Χαμίτ, ο οποίος ξεκίνησε την δολοφονία των Αρμενίων. Πρώτα ο Αβδούλ Χαμίτ, να δω λίγο τις σημειώσεις μου, γιατί λοιπόν, 1894-1896 ξεκίνησε τις σφαγές Αρμενίων που έφτασαν από τις 80 μέχρι τις 300.000, μετά συνεχίστηκε η σφαγή των Αδάνων, αν δεν κάνω λάθος το 1908 ή 1905, και μετά όταν οι Νεότουρκοι μετά την λεγόμενη επανάστασή τους σταδιακά πήραν την εξουσία, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους στην ουσία εδραιώθηκαν και περιθωριοποίησαν τον Σουλτάνο, τότε έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, το οποίο είχαν αποφασίσει σε μυστικά συνέδρια που έκαναν από το 1909 μέχρι το 1911 στην Θεσσαλονίκη, τον οποίο τα πρακτικά μέχρι σήμερα δεν τα γνωρίζουμε γιατί είναι αποδεικτικά της γενοκτονίας. Αποφάσισαν τότε να εξοντώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλέποντας ότι θα διαλυθεί, έβαλαν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος χωρίς χριστιανούς στα όρια περίπου της σημερινής Τουρκίας. Και έτσι ξεκίνησε πρώτα η γενοκτονία των Ελλήνων, το ματωμένο Πάσχα του 1914, για το οποίο δεν έκανα φέτος παράληψή μου, ξεκίνησε στην Ανατολική Θράκη, θα κάνουμε αναφορά του χρόνου. Το 1914 ξεκίνησε λοιπόν η γενοκτονία Θράκες, Ίωνες και Πόντιοι και λοιποί και κράτησε ως το 1923 και στις 24 Απριλίου του 1915 οι Νεότουρκοι ξεκίνησαν με τους προύχοντες της Κωνσταντινούπολης, τους μάζεψαν, τους ξεκλήρισαν και αμέσως μετά έφτασαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκτοπισμού των Αρμενίων, που αυτό το σχέδιο εκτοπισμού ήταν στην ουσία σχέδιο γενοκτονίας. Για σχέδιο εκτοπισμού δέχονται και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Λένε εντάξει, μπορεί να έχουμε και 300-500.000 νεκρούς, υπάρχουν τουρκικές πηγές ανεξάρτητες που ανεβάζουν τους νεκρούς στις 800.000, όμως υπάρχουν πέρα από τους Αρμένιους και διεθνείς υπολογισμοί διεθνών φορέων που τους ανεβάζουν στο 1,5 εκατομμύριο. Έχει βγει χάρτης, ο χάρτης της ντροπής, ο οποίος δείχνει τα δρομολόγια που συγκέντρωσαν τους Αρμενίους όσους επέζησαν και τελικά κατέληξαν όσοι επέζησαν στην Τέρεζόρ και εκεί εξοντώθηκαν όλοι, ήταν δε πυραμίδες τα κόκαλα των Αρμενίων σε εκείνη την περιοχή. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι καταρχάς να πούμε ότι μόλις στις 30 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, το 1918 έχουμε πάνω σε ένα αγγλικό θωρηκτό στο Μούδρο την υπογραφή της Συνθήκης Αναγωγής του Μούδρου, όπου οι Οθωμανοί δέχονται να η Κωνσταντινούπολη να μπει υπό διεθνή διοίκηση, κυρίως οι Άγγλοι δηλαδή, να διαλυθούν Οθωμανικές στρατιές, να μην κυνηγούν πλέον τους χριστιανούς, να μπορέσουν να επιστρέψουν οι χριστιανοί που είχαν εκτοπιστεί στα σπίτια τους. Και τότε οι Αρμένοι την επόμενη της εγκατάστασης των Άγγλων στην Κωνσταντινούπολη απέτησαν την σύσταση στρατοδικείου, το οποίο θα δίκαζε τις υποθέσεις των προτετίων της γενοκτονίας των Αρμενίων. Οι Έλληνες
Τότε ήμασταν πάλι στα σύννεφα, δεν απαιτήσαμε τίποτα. Όντως συστήθηκε αυτό το δικαστήριο, όχι δικαστήριο, συνέλαβαν νομάρχες, επάρχους, καημακάμιδες δηλαδή, διοικητές στρατοχωροφυλακής που ήταν προτεργάτες στη γενοκτονία των Αρμενίων, έγιναν οι δίκες, για δύο, αποφασίστηκε για δύο άτομα ο απαγχωνισμός τους. Εν τω μεταξύ, όσο διαρκούσαν αυτές οι δίκες, είπαμε τα δικαστήρια συναισθήσαν 1918. Όσο διαρκούσαν αυτές οι δίκες, γιγάντωσε το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, που μετά τη 19η Μαΐου βγήκε στη Σαμσούντα και άρχισε την ανασύσταση με τα κομμάτια των Οθωμανικών στρατιών του δικού του Εθνικού Στρατού. Και όταν είχαμε τους δύο απαγχωνισμούς, ξεσήκωσε τους Τούρκους εθνικιστές εναντίον των Άγγλων, και οι Άγγλοι πήραν μετά τις διαμαρτυρίες, πήραν τους αυτούς που ήταν υπόδικους και τους πήγαν στη Μάλτα, και έχουμε τα δικαστήρια της Μάλτας για τη γενοκτονία. Και στη συνέχεια ο Κεμάλ, πονηρός, συνέλαβε νομίζω τρεις Άγγλους αξιωματικούς στο Βαν, δύο αδέρφια, έναν αντισυνταγματάρχη και έναν ταγματάρχη και έναν άλλον αξιωματικό, υποτίθεται για κατασκοπία, παραβίασαν τη συμφωνία της παρουσίας τους εκεί, έκαναν κατασκοπία, για να μην τους απαγχωνήσει έκανε συμφωνία με τους Άγγλους, οι Άγγλοι σταμάτησαν τις δίκες στην Μάλτα, απελευθέρωσαν τους υποδίκους και ο Κεμάλ. Αυτή λοιπόν είναι η γενοκτονία των Αρμενίων. Στη συνέχεια οι Αρμένοι έκαναν το σχέδιο Νέμεσης, με το οποίο αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Είχαν μια λίστα, με ένα κατάλογο με 26 ενόχους, και άρχισαν με τους φενταΐ, δηλαδή με αντάρτες αυτοκτονίας, ας τους ονομάσουμε φενταγίν, και άρχισαν έναν αγώνα εντοπισμού των υπευθύνων της γενοκτονίας και τους εκτελούσαν. Εκτέλεσαν τους τρεις υπαίτιους, Χασάν Τζεμάλ και Ενβέρ Πασά, όχι Χασάν, Ταλάτ, Ενβέρ και Τζεμάλ, τους εκτέλεσαν, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, τον Ταλάτο Τελχυριάν τον εκτέλεσε στο Βερολίνο, συνελήφθη, προσήχθη σε δίκη, εξήγησε τους λόγους για το οποίο το έκανε και αθώθηκε. Είναι η μοναδική περίπτωση, από ό,τι ξέρω, όπου ένας υπεύθυνος για εκτέλεση, ότι αθωώνεται από δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, οι Αρμένοι εξόντωσαν τους περισσότερους, τον τελευταίο τον εξόντωσε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ, διότι θεώρησε ότι ήταν αντεπαναστάτης εναντίον του, και στη συνέχεια οι Αρμένοι ξεκίνησαν ένα αγώνα που ήταν πάνω στο δόγμα των τεσσάρων ταφ, δηλαδή ταντμά, που σημαίνει προβολή της γενοκτονίας, τανμά, που σημαίνει αναγνώριση της γενοκτονίας των τεσσάρων ταφ, τασμινάτ, που σημαίνει αποζημιώσεις, και το πράκ, που σημαίνει εδάφη. Τι σημαίνει αυτό? Για το τανετμά άρχισαν να εκτελούν Τούρκους διπλωμάτες και στρατιωτικούς, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την αποσιώπηση της γενοκτονίας. Έκαναν προπαγάνδα και λέγανε οι Αρμένοι έκαναν γενοκτονία, δεν κάναμε εμείς, εναντίον των Τούρκων. Και μέσα από τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις των Τούρκων διπλωματών και των στρατιωτικών ακολούθων ανά τον κόσμο, ανεδείκνυαν το ζήτημα της γενοκτονίας. Στη συνέχεια ακολούθησε το δεύτερο ταφ, τα νουμά, δηλαδή αναγνωρίσεις. Έχουμε αναγνωρίσεις από τις εξής χώρες μέχρι στιγμής, ακούστε: Αργεντινή, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λίβανος, Ολλανδία, που αναγνώρισε η Ολλανδία και τη γενοκτονία Ελλήνων και Ασσυρίων, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, η οποία αναγνώρισε η γενοκτονία Ελλήνων και Ασσυρίων, με καθοριστική ψήφο ήταν ισοπαλία μιας Κούρδισσας, Ελβετία, Ουρουγουάη, Βατικανό, Βενεζουέλα, Αυστρία, μαζί με τη γενοκτονία Ελλήνων και Ασσυρίων, Βολιβία, Τσεχία, Συρία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βραζιλία, Βουλγαρία, Λιβύη, Λουξεμβούργο, Παραγουάη και Πορτογαλία. Επίσης έχουν αναγνωρίσει 4 περιοχές της Ισπανίας, Βασκονία, Καταλωνία, Βαλιαρίδες, Νήσι, Ναβάρα, η Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία, Αιωλία και Βόρειος Ιρλανδία, και 2 πολιτείες της Αυστραλίας, Νέα Νότια Ουαλία
και Νότια Αυστραλία μαζί με τη γενοκτονία των Ελλήνων. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κοινή Αγορά του Νότου, Mercosur, καθώς και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών μαζί με τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Λοιπόν, τώρα έχουμε την... η Αμερική μόλις ανέλαβε ο Biden αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εκεί όμως έπεσε το αμερικανικό το State Department και το είπε να διαχωρίσεις τους Οθωμανούς από το τουρκικό κράτος, δηλαδή η αναγνώριση να είναι τέτοια που να μην μεταφέρεται η ευθύνη στο σύγχρονο τουρκικό κράτος. Από τη στιγμή όμως και γι' αυτό σήμερα ο Biden, χθες μάλλον, που έκανε αναφορά στη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Οθωμανούς και όχι από τους Τούρκους. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, αλλά δεν γίνεται επειδή είναι ιστορικά σωστό. Όχι, γίνεται γιατί αυτό συμφωνήθηκε για να μην επαναστατήσει, υποτίθεται, η Τουρκία. Λοιπόν, αυτά για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά μην φάμε όλη την εκπομπή. Να πούμε ότι σαν σήμερα είχαμε το υπερήφανο και δημοψήφισμα στην Κύπρο για το σχέδιο ΑΝΑΝ, με το οποίο σώθηκε σωτήριο δημοψήφισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της ελληνοτουρκικής προσέγγισης μέχρι και σήμερα με όρους βλαπτικούς για τα εθνικά μας συμφέροντα, αυτοί ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ εδώ στην Αθήνα και κάποιοι λίγοι στην Κύπρο. Προσέξτε, τι έκανε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το έκτρωμα που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αγνοώντας τις αποφάσεις του ιδίου οργανισμού, όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ από το 1963 τονίζουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έκτρωμα λοιπόν που είπαν σχέδιο ΑΝΑΝ έκανε τα εξής. Πρώτον, καταργούσε την αναγνωρισμένη από όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός της Τουρκίας, Κυπριακή Δημοκρατία, και δημιουργούσε μία νεφελώδη ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία με πλήθος σκόπιμες ασάφειες, όχι δημιουργικές, μη δημιουργικές ασάφειες, καταστροφικές. Δεύτερον, νομιμοποιούσε την τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους και μόνιμη και διαχρονική απειλή για το υπόλοιπο. Τρίτον, επαναβεβαίωνε τη βρετανική κυριαρχία στα κυπριακά εδάφη των βρετανικών βάσεων. Αυτό ζητούσαν άλλωστε οι Βρετανοί, γι' αυτό έβαλαν τους Τούρκους στο νησί. Αναγνώρισε το 18% των Κυπρίων Μουσουλμάνων στο 18% δικαίωμα συμμετοχής στο κοινοβούλιο της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας σε ποσοστό 50%, το 18% 50%, αυτοί χάσαν και την αριθμητική. Πέμπτον, επέβαλε περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και εγκατάστασης προκειμένου το νέο κράτος να γίνει διζωνικό. Έκτον, επέβαλε υποχρεωτική αλλαγή προέδρων του νέου κράτους από Ελληνοκύπριο και Κύπριο Μουσουλμάνο Αθητεία. Δηλαδή, το 82% θα είχε ένα χρόνο πρόεδρο και το 18% θα είχε τον άλλο χρόνο πρόεδρο. Λοιπόν, όπως είναι φυσικό, αυτό το έκτρωμα απορρίφθηκε από το 76% των Ελλήνων της Κύπρου και εγκρίθηκε από το 65% των Τουρκοκυπρίων. Να πούμε τι είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε, που δέχθηκε απίστευτες πιέσεις, απειλές Βρετανών και Τούρκων. Με το διάγγελμά του είχε πει: «Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα». Ξέρετε τι γίνεται? Κηδεμόνα αναζητούν όλοι αυτοί εδώ πέρα που τρέχουν, που λέγανε να αναθέσουν και την ειδική άμυνα της Ελλάδας σε ξένους. Αυτοί μόνο οι κηδεμόνα ζητούν. Αυτό είναι το ζητούμενο για αυτούς. Να πούμε δε και το εξής, προσέξτε εδώ. Για να μην νομίζετε ότι κάποιοι λένε ναι, άμα περνάγανε τώρα θα έφευγαν οι Τούρκοι, αμ δε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε, που λέει ο λαός μας. Λοιπόν, στο κράτος αυτό που θα δημιουργούνται με το σχέδιο ΑΝΑΝ θα είχαμε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις. Μία σε κάθε κρατήδιο και μία κεντρική. Τέσσερις βουλές, τέσσερα κοινοβούλια. Τρεις δημόσιες υπηρεσίες, τρία διαφορετικά κράτη. Τρεις δικαστικές εξουσίες, τρεις αστυνομίες, τρεις κυριαρχίες και τρεις ηθαγένειες. Να σας πω κάτι, θα μπλέκαμε τα μπούτια μας εκεί πέρα. Και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα και τώρα
στην Κυπριακή Δημοκρατία, θειασότες του σχεδίου Ανάν, και προσπαθούν να μας το περάσουν τώρα από το παράθυρο δια της, το σχέδιο Ανάν που το απέρριψε το 76% των Ελλήνων της Κύπρου, από το παράθυρο δια της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Γι' αυτό, συγγνώμη, συναισθήθη η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Και γι' αυτό. Καλά, το διάβαζα και δεν το πίστευα. Έχω ακούσει πολλά για την Ακαδημία Αθηνών. Ιδιαίτερα τα τελευταία 15-20 χρόνια, εκεί άνθρωποι προέρχονται από διάφορους διαδρόμους, σκοτεινούς διαδρόμους, συγκρούονται, αλληλομαχαιρώνονται. Διάβασα και δημόσιες επιστολές που είχε στείλει ένα μέλος Έλληνας της Κύπρου και έλεγε διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τάση να επικρατήσουν οι εθνομηδενιστές στην Ακαδημία των Αθηνών. Δεν το ξέρω παραπάνω, σας είπα σκόρπια πράγματα, ούτε και ασχολούμαι, τι ασχοληθώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι κάποια στιγμή παρήγαγε έργο, εθνικό έργο, σε σχέση με τη γλώσσα, με τις αξίες, όλα αυτά έχουν τελειώσει τώρα. Προσέξτε τι αθλειότητα έγινε και πόσο εθνικές και πανεθνικές διαστάσεις έχει αυτή η αθλειότητα. Βλαπτικές φυσικά, έτσι. Προσέξτε. Ήρθε ένας κορυφαίος παγκόσμιας εμβέλειας επιστήμονας, τα παράτησε όλα και ήρθε εδώ στην Ακαδημία Αθηνών. Σε 6 μήνες σηκώθηκε και έφυγε, δήλωσε παραίτηση. Δεν πίστευα αυτά που διάβαζα, στα μάτια μου αυτά που διάβαζα και αυτά που θα μοιραστώ μαζί σας. Την παραίτησή του από τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών υπέβαλε ο διακεκριμένος Ελληνοαμερικανός επιστήμονας Νίκος Κυρπίδης, βιολόγος ερευνητής, επικεφαλής του προγράμματος προκαριωτικής γονιδιωματικής στο Joint Genome Institute του Υπουργείου Ενέργειας στον ΗΠΑ. Κορυφαίο, δεν υπάρχει άλλο πιο πάνω. Η παραίτησή του έγινε 6 μήνες μετά την τοποθέτησή του και στην ουσία γίνει μια προσπάθεια επιστροφής των εγκεφάλων που είναι έξω, ξανά έξω λοιπόν, τους διώχνουμε, αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ. Υποβάλλει ένα υπόμνημα ο κύριος Κυρπίδης και λέει τους λόγους που τον όθησαν στην παράτησή του. Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κύριες θέσεις λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα ή σε σημαντικούς οργανισμούς όπως η Ακαδημία Αθηνών, δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα απομακρύνεται από την πορεία της ανάπτυξης και η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στη διοικητική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του εξυγχρονισμού των μοντέλων διοίκησης για να διατηρήσει μια ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια σκηνή, γίνεται ολοένα και πιο επίγουσα, λέει ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής. Και συνεχίζει. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται κυρίως μέσω της τεχνολογίας με τους κλάδους της βιοτεχνολογίας, της επιστήμης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης να είναι στο επίκεντρο της τεχνολογικής επανάστασης του αιώνα μας. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη και διαμόρφωση του νέου κόσμου, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι, ακούστε, αρκετοί Έλληνες της Διασποράς κατέχουν ήδη σημαντικές θέσεις σε αυτήν την τεχνολογική επανάσταση. Η πρόκληση για τη χώρα μας είναι πώς θα αξιοποιήσει τα λαμπρά μυαλά της Διασποράς και ποια κίνητρα θα προσφέρει για να τους ενθαρρύνει να επιστρέψουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πατρίδας τους. Γνωρίζω προσωπικά πολλά από αυτά τα λαμπρά μυαλά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την Ελλάδα από μία παθητική σε μία πρωταγωνιστική θέση στην παγκόσμια σκηνή. Τα κίνητρα προφανώς δεν είναι πρωτίστως μισθολογικά, καθώς οι οικονομικοί περιορισμοί της χώρας μας είναι γνωστοί. Λέει ο άνθρωπος, και με λιγότερα ερχόμαστε. Αυτό που απαιτείται είναι η ελευθερία στις κινήσεις και στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεση ιδεών, ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν ενεργά στη μεταμόρφωση της χώρας, απαλλάσσοντάς την από τα εμπόδια των ρουσφετιών, της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας που την κρατούν δέσμια σε πρακτικές του παρελθόντος. Εάν η Ελλάδα μας δεν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα παραμείνει πίσω από την παγκόσμια εξέλιξη και θα ακολουθήσει να υπολείπεται, θα εξακολουθήσει να υπολείπεται, περιοριζόμενη σε ρόλο θεωρητικής εκπαίδευσης ειδικών, οι οποίοι θα προσφέρουν και θα πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη άλλων χωρών, αλλά όχι της δικής της. Έρχεται λοιπόν ένας άλλος συνάδελφος και λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Δροσάτος,
καθηγητής φαρμακολογίας και συστημικής φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, στο College of Medicine, πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης της Τέχνης, της Επιστήμης και την Τεχνολογία, Αριστεία, και ο Γιώργος Μεντής, καθηγητής νευρολογίας, παθολογίας και κυταρικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Κολάμπια όπως λέει ο δικός μας. Τι λένε αυτοί οι δύο? Πρώτα ο Δροσάτος. Αυτό που έγινε με τον Κυρπίδη ήταν απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Έχοντας γνώση μιας άλλης πραγματικότητας που υπάρχει στο εξωτερικό, μας πονάει να βλέπουμε χώρες όπως το Ισραήλ, η Ιρλανδία, ακόμα και η Σλοβενία να προοδεύουν στην επιστήμη, να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της επιστήμης και για την οικονομία τους, και η Ελλάδα ακόμα να συζητάει τα βασικά. Η εκλογή του κυρίου Κυρπίδη έγινε από μια επιτροπή στην οποία επικεφαλής ήταν ο καθηγητής Γιάννης Αϊφαντής. Μετά την εκλογή του έγινε μια αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Στην επιτροπή αξιολόγησης του ΙΒΑ συμμετείχε ο καθηγητής Γιώργος Μεντής, που διαπίστωσε διοικητικά προβλήματα. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ζήτησε ο κύριος Κυρπίδης να του δώσει η διοίκηση αυτό που πρότεινε η αξιολόγηση. Δηλαδή, περισσότερη ευελιξία στη διοίκησή του, παραχωρώντας του κάποιες αρμοδιότητες, κάτι που ήταν εύκολο να γίνει από την Ακαδημία Αθηνών μόνο με μία απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είχε τον έλεγχο του προϋπολογισμού, άρα θα είχε τις επιλογές του και ταυτόχρονα θα είχε τον έλεγχο της μακροχρόνιας στρατηγικής του Ιδρύματος. Υπήρχε όμως στεναρή αντίσταση σε αυτόν. Μυαλά, υποτίθεται ότι είναι στην Ακαδημία Αθηνών. Διαβάζοντας μάλιστα την επιστολή παρέτησης, διαπίστωσε ότι υπήρχε και υποτιμητική στάση απέναντί του. Οι έξυπνοι αυτοί, τον Κυρπίδη, τον υποτίμησαν. Ο Κυρπίδης είναι ένας επιστήμονας παγκοσμίου βεληνεκούς, που ο ίδιος αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα. Πιστεύαμε ότι επειδή εξελέγει σε αυτή τη θέση, κάτι αλλάζει στην Ελλάδα. Με την παρέτησή του διαπιστώσαμε ότι δεν αλλάζει τίποτα, δυστυχώς δηλαδή έχουμε μία από τα ίδια. Πώς θα αλλάξει η Ελλάδα αν οι άνθρωποι που μπορούν να την αλλάξουν δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό? Ο Κυρπίδης δεν ζητούσε εξουσία, ζητούσε ευελιξία. Και λέει, στην Ελλάδα υπάρχει το Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Γενοτομίας, ΕΣΕΤΕΚ, του οποίου ο πρόεδρος είναι ο Σπύρος Αρταβάνης Τσάκωνας από το Χάρβαρντ. Αυτό το όργανο έχει μέσα επιστήμονες εξαιρετικού βεληνεκούς. Ας τους ακούσει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Αυτοί υποχρεωτικά δεν θα τον ακούσουν. Διότι οι τενεκέδες δεν θέλουν άξιους ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά, έχουν κόμπλεξ. Οι τίποτα δεν θέλουν τις προσωπικότητες να αναδεικνύονται. Το όργανο αυτό μιλάει εδώ και χρόνια για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου έρευνας στην Ελλάδα. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, οι υπουργοί δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Πού να το καταλάβουν αυτοί, αλλού έχουν το μυαλό τους. Ίσως έχει η ώρα να πάρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποφάσεις. Σωθήκατε. Και εδώ κάνω μια πρόταση. Στο εξωτερικό υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που είναι μέλη εθνικών ακαδημιών διαφόρων χωρών. Ας τους καλέσουν αυτούς τους επιστήμονες να έχουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σωθήκατε στο τετράγωνο. Ας τους ακούσουν να τους πούν τι χρειάζεται για να φτιάξει η έρευνα στην Ελλάδα. Ο Μεντής, ο άλλος επιστήμονας. Λοιπόν. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι υπήρχαν στο Ίδρυμα, στην Ακαδημία Αθηνών, σοβαρά διοικητικά προβλήματα, δηλαδή προβλήματα που δημιουργούν κολλήματα στην επιστημονική παραγωγικότητα του Ιδρύματος. Είχαμε χαρεί που ο Κυρπίδης εκλέχθηκε διευθυντής του Ιδρύματος. Πιστεύαμε ότι θα έφερνε έναν άλλον αέρα, θα έφερνε την εμπειρία του, τον ενθουσιασμό του. Απογοητευτήκαμε πολύ από την εξέλιξη αυτή. Στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση, για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ο κύριος Μεντής είπε: αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι λάθος κάνει και εδώ ο τέτοιος. Εδώ θυμίζει την υπόθεση του Κερμιζή. Ο άνθρωπος είναι παγκόσμιας εμβέλειας αστροφυσικός, που και αυτόν τον ανάγκασαν να φύγει, αν θυμάστε. Δεν είναι. Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν επιτρέπει. Είναι θερμοκήπιο αθλειότητας και διαφθοράς. Όπως τα λέω, θερμοκήπιο αθλειότητας και διαφθοράς. Α, μην σας πω τώρα τι μου λένε για συγκεκριμένους υπουργούς, ποιανών τα συμφέροντα προωθούν. Συνάδελφοί μου τα λένε. Και από την προηγούμενη και από αυτή την κυβέρνηση. Με συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτοί θα σκεφτούν το συμφέρον της χώρας και τη στρατηγική της χώρας. 5 χρόνια πέρασαν. Γιατί δεν κάνατε αυτή τη στρατηγική που λένε κορυφαίοι επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας? Γιατί δεν την κάνατε? Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Είχαμε εκλογές χθες στα Σκόπια. Και εκεί έγινε αυτό που είπαμε πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή το κόμμα της αντιπολίτευσης, το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης,
προεδρικές εκλογές είχαμε. Βουλευτικές εκλογές θα έχουμε στις 8 Μαΐου, που συμπίπτουν οι βουλευτικές εκλογές με το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Εδώ λοιπόν στις προεδρικές εκλογές επικράτησε με διπλάσιο ποσοστό η υποψήφια του ΒΕΜΕΡΟ, του δεξιού κόμματος ας πούμε, και καταβυθίστηκε το κόμμα του ΖΑΕΦ. Ο ΖΑΕΦ δεν είναι πλέον πρόεδρος αυτό το κόμμα, είναι άλλος. Ποιο είναι το θέμα για την Ελλάδα? Το θέμα είναι ότι αν έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα και για την κυβέρνηση, όπως και για την πρόεδρο, που από ό,τι λένε δημοσιεύματα των Σκοπίων και διεθνείς δημοσιεύματα, δεν μπορεί να αλλάξει η πορεία, η τάση, θα έχουμε πρόεδρο από το ΒΕΜΕΡΟ και άρα και κυβέρνηση από το ΒΕΜΕΡΟ, ότι αυτοί αμφισβητούν τη συμφωνία των Πρεσπών. Λένε, για μας δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, μόνο Μακεδονία θα λέμε τη χώρα μας και μόνο μακεδονικά τα προϊόντα. Και δεν πρόκειται να δεχθούν αλλαγές στα βιβλία και σε όλα αυτά. Άρα, αυτοί που χορεύανε και ετοιμάζονται να ξαναχορέψουν από ό,τι ακούω για την μεγάλη επιτυχία της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα τη βρουν μπροστά τους τώρα. Και άλλο ζήτημα προκύπτει με τη Βουλγαρία. Λοιπόν, για να διαβάσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τι πήραν τα κόμματα? Με μετρημένο το 92% των ψήφων, που σημαίνει δεν αλλάζει αυτό. Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα του ΒΕΜΕΡΟ πήρε 40%. Ο σημερινός πρόεδρος Στέβο Πεντάροφσκι το 20%. Διπλό σκορ. Ο υποψήφιος του συγκυβερνώντος κόμματος του Ντούι, αλβανικό κόμμα, και υπουργός εξωτερικών ο Μπουγιάρ Οσμάνι πήρε 13,6%, και ο τέταρτος υποψήφιος, που είναι και αυτός συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευομένων αλβανικών κομμάτων, ο Άρμπεν Ταραβάρη, πήρε 9,6%. Άρα 40% πήρε το ΒΕΜΕΡΟ, 20% πήρε το Σοσιαλδημοκρατικό με τον Πεντάροφσκι και 23,2% πήραν τα αλβανικά κόμματα, ασχέτως των διαφορών. Έχει σημασία αυτό. Άρα είναι αδύνατο να ανατροπεί στο δεύτερο γύρο, λένε δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα. Εκτιμούν επίσης ότι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και στις προεδρικές και στις βουλευτικές εκλογές. 8 Μαΐου, διπλές εκλογές. Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα σε δηλώσεις της αργά χθες το βράδυ έκανε λόγο για εξαιρετικό αποτέλεσμα, η υποψήφια του ΒΕΜΕΡΟ. Είμαι υπερήφανη για τους πολίτες, όχι μόνο για αυτούς που με ψήφισαν, αλλά και για τους υπόλοιπους. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για τα μέλη του ΒΕΜΕΡΟ και ο Μίτσοσκι, ο επόμενος πρωθυπουργός κατά πάσα πιθανότητα, λέει πολιτικό τσουνάμι, τους σαρώνουμε. Τώρα, λένε αυτοί, 8 Μαΐου λένε θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση, Προεδρία και Πρωθυπουργία. Εμείς θα χρησιμοποιούμε, λέει, το παλιό συνταγματικό όνομα, Μακεδονία. Και λέει, τι λέει ο Μίτσοσκι για τους Βουλγάρους, οι Βουλγάροι ξέρετε τι είπανε? Για να πούμε ναι για την ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων, θέλουμε να αναγνωριστούν συνταγματικά οι Βούλγαροι συστατικό στοιχείο του κράτους. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα αν το πετύχουν οι Βούλγαροι, διότι στο τέλος όπως θα κινηθούν τα πράγματα όλοι θα δηλώσουν Βούλγαροι και όχι Μακεδόνες, εκτός από αυτούς που κατάγονται από την Ελλάδα και έχουν αυτή την παλαβομάρα στο μυαλό τους ότι είναι εξαδέρφια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει ο Μίτσοσκι. Έχει ανοίξει μέτωπο με τη Βουλγαρία αφού απορρίπτει την απέτηση της Βουλγαρίας να εντάξει τους Βουλγάρους ως συστατικό στοιχείο του κράτους με νέα αναθεώρηση του συντάγματος, παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία έχει θέσει βέτο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ξέρετε τι έκανε? Έστειλε ένα υπόμνημα στις 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε: αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και για αυτούς τους λόγους, προσέξτε, τεκμηριωμένη ιστορική αλήθεια, δεν πρόκειται, αν δεν γίνουν δεκτά το συστατικό στοιχείο του κράτους οι Βούλγαροι και ότι η γλώσσα δεν είναι μακεδονική αλλά είναι βουλγαρική, αν δεν γίνουν αυτά τα δύο δεκτά δεν έχει. Και προσέξτε τώρα τι λέει, εμείς δεν κάναμε τίποτα ούτε για τα Σκόπια και γι' αυτό υπογράψαμε την άθλια συνθήκη των Πρεσπών, ούτε για την Αλβανία κάναμε τίποτα. Δεν στείλαμε κανένα υπόμνημα σε όλες τις χώρες να βάζουμε όρες, να ξέρουν οι άνθρωποι ποια είναι η θέση της χώρας. Προσέξτε τώρα,
Τι λέει ο Μίτσοσκι? Δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα δεχθεί καμία νέα αναθεώρηση του συντάγματος και ότι οι Ευρωπαίοι, στέλνει μήνυμα στους Ευρωπαίους, θα πρέπει να στείλουν τους Βουλγάρους για καφέ όταν συζητηθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων κατά το πρότυπο της απουσίας του Όρμπαν στη διάρκεια των αποφάσεων για την Ουκρανία. Ξέρετε, επειδή ο Όρμπαν δεν συμφωνούσε, τον έστειλαν για καφέ και πήραν απόφαση. Λέει να το στείλουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε εδώ και 6 χρόνια δεν το κάναμε, να αλλάξουμε τα βιβλία, αν έχουμε εμείς κανένα ιστορικό λάθος ή και αυτοί που είναι όλα ιστορικό λάθος. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τους είπαμε να πάρουν τα αγάλματα που είναι μακεδονικά, τις αρχαίες Μακεδονίας, και αυτοί λένε όχι, θα βάλουμε, λέει, κάτι πινακίδες που θα γράφουν μικρές ότι είναι, δεν είναι, ότι είναι της αρχαίας ελληνικής, της αρχαίας περίοδου. Έβαλαν κάτι πινακίδες, τις ξύλωσαν και λέει παντού τα προϊόντα είναι μόνο μακεδονικά και όχι τον από την Βουμού, δεν θέλω ούτε να λέω αυτό το όνομα, και έτσι έχουμε, πιστεύω, φαίνεται, είναι πλέον πεντακάθαρο ότι θα πρέπει να ετοιμάσει η Ελλάδα μία πολιτική για το πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα με τη νέα πολιτική ηγεσία στα Σκόπια το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, αυτής της κατάπτυξης συμφωνίας. Να πάμε λοιπόν στην Τουρκία. Ακόμα είναι νεφελώδες το θέμα της επίσκεψης του Ερντογάν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Πάντως ο Ερντογάν φέρεται να είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θέλει να αλλάξει και πάλι το Σύνταγμα, να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Το θέμα είναι πώς θα μαζέψει 400 έδρες. Πώς θα τις μαζέψει? Θα μαζέψει όλους τους άλλους? Δεν φτάνουν. Ο Μπαχτσελή εκβιάζει. Λέει κλείσε το κόμμα το κουρδικό, απαγόρευσέ το, πάρε τους δήμους όλους, καθαίρεσε τους δημάρχους και βάλε επιτρόπους του κράτους, φήμωσε τους Κούρδους, συνέχισε, κάνει διάφορα πράγματα. Ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά λέει να συναντηθώ για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιδρούν οι γκρίζοι λύκοι, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει τα προβλήματα της οικονομίας στο εσωτερικό, επαναλαμβάνω. Δεν μιλάμε για την εθνική οικονομία. Μιλάμε ότι είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική στο εσωτερικό, η οποία πλήττει τα χαμηλά και τα πολύ χαμηλά στρώματα και είναι πολιτικό πρόβλημα για τον ίδιο. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ η Τουρκία είναι έτοιμη να δείξει και πάλι το άθλιο πρόσωπό της, προχτές είχαμε την ημέρα της, οι Κούρδοι την όρισαν, της δημοσιογραφίας για τους Κούρδους. Και την ημέρα που γιόρτωζαν την ημέρα της δημοσιογραφίας, της ελεύθερης φωνής τους δηλαδή, μπούκαραν μέσα στα κουρδικά, κουρδικού ενδιαφέροντος έντυπα τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και στην Τουρκία την ίδια στιγμή. Πήραν υπολογιστές, διάφορα πράγματα. Είναι μια επιχείρηση φήμωσης και οι Γάλλοι έκαναν αντίστοιχες ενέργειες. Κάτι παίζει στο διεθνές σκηνικό, το οποίο στοχοποιεί τους Κούρδους. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ακόμα το πώς και το γιατί. Εδώ είμαστε. Αν βρω κάτι θα το επαναφέρω, επειδή είναι φρέσκα τα γεγονότα. Τώρα, προσέξτε να δείτε πώς αντιμετωπίζει η Τουρκία τις κατηγορίες του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρεμπιπτόντως, οι κυβερνητικές εφημερίδες δεν αναφέρουν ποιες είναι οι κατηγορίες που αφορούν την Ελλάδα. Αναφέρουν μόνο την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για να δείτε ότι με αυτόν τον τρόπο επαληθεύουν τις κατηγορίες του State Department. Λίγο δεν τους κόβει? Να δείτε οι Τούρκοι τι λένε, πώς απαντούν. Η Άγκυρα αντέδρασε έντονα στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2023 που εξέδωσε η Ουάσιγκτον και περιλαμβάνει την Τουρκία, καθώς υποστηρίζει ότι υπάρχουν αβάσιμοι, η Άγκυρα, έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, υπάρχουν αβάσιμοι ισχυρισμοί, μη ρεαλιστικές πληροφορίες και προκατηλημένα σχόλια εις βάρος της Τουρκίας. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο δικό τους ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τρομοκρατικές οργανώσεις και την πολιτική που έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, αντί να απολογηθούν, τους τη λένε και από πάνω των Αμερικανών. Αυτό ας τα ακούσουν και οι Αμερικανοί και τα δικά μας, να μην πω τι τώρα. Να μην πω τι, γιατί πραγματικά θέλω να κρατήσω και το επίπεδο του καναλιού σε
εκεί που θέλουν τέλος πάντων οι φίλοι μας. Λοιπόν, προχωράμε στην Ισραήλ, Χεζμπολάχ, Λίβανο, Ιεμένη, Ιράν, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το περίπλοκο μέτωπο. Ετοιμάζει το Ισραήλ, συνεχίζει τις ετοιμασίες για την Ράφα, για την εισβολή στη Ράφα. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει μετά τις 30 του μηνός που τελειώνει το Πάσχα. Πάντως των Εβραίων, το εβραϊκό, πάντως στη διάρκεια του Πάσχα οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Και μέσα στη Γάζα, αλλά και στο Λίβανο, γιατί εκεί έχουμε εκατέρωθεν αψιμαχίες. Έχω δει φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν γίνονται ολόκληρες πόλεις με αντίσκηνα. Τώρα 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι πού θα πάνε, είναι δυνατόν να κάνεις πόλη 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων? Τι θα τρώνε, τι θα πίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στη Ράφα υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν δομές όπως λένε, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά υπάρχουν. Τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα? Λοιπόν, χθες έγινε επιθετική επιχείρηση στο νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, κυρίως αεροπορική. Χτυπήθηκαν 40 στόχοι της Χεζμπολάχ. Προσέξτε, με ρώτησε ένας φίλος και έκανα την εκτίμηση ότι δεν μπορεί, καταρχάς είναι πληροφορία και εκεί στηρίξα την εκτίμηση, ότι ενώ πήραν απόφαση 13-14 χτύπησε το Ιράν, στις 15 να απαντήσουν. Είχαν πολεμικό συμβούλιο, απόφαση να απαντήσουν. Γιατί δεν απάντησαν στο Ιράν? Γιατί φοβήθηκαν ότι θα ανοίξει ευρύ μέτωπο από τη Χεζμπολά και σου λέει, γιατί να αντιμετωπίσουμε να ανοίξω δύο μέτωπα ταυτόχρονα? Αν μου απαντήσει το Ιράν ξανά, όπως είπε, σε δευτερόλεπτα, θα έχω να αντιμετωπίσω και το Ιράν και τη Χεζμπολά. Και έτσι σταμάτησαν και έκαναν αυτό που θα δείτε παρακάτω. Και με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει και του είπα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα επιχειρήσουν να εξοντώσουν ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ το επόμενο διάστημα, έτσι που όσο και να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης, άμα φύγουν τα έμπειρα ηγετικά στελέχη, η Χεζμπολάχ δεν θα έχει την ίδια δύναμη που είχε πριν την εξόντωση των ηγετικών στελεχών. Και μετά, αναλόγως αν μπορέσουν να πάρουν μαζί τους τις ΗΠΑ, ότι θα χτυπήσουν το Ιράν για να πάνε 10 χρόνια πίσω το πυρηνικό του πρόγραμμα. Προσέξτε τι λένε τώρα οι Ισραηλινοί. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, υπουργός Άμυνας, έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός στρατευμάτων στα σύνορα με το Λίβανο. Οι μισοί διοικητές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έχουν εξοντωθεί, προσέξτε. Οι άλλοι μισοί κρύβονται και έχουν αφήσει ελεύθερο το πεδίο για τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών στρατών. Η Times of Israel μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός στρατός εξουδετερώσε 2 Παλαιστίνιους τρομοκράτες, όπως ονομάζουν, που προσπαθούσαν να εκτοξεύσουν ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ. Τους είδαν οι δυνάμεις στο εδάφος, ειδοποίησαν την αεροπορία και τους εξόντωσαν. Περισσότερες από 30 άλλες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας χθες, Τετάρτη, ανέφεραν οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις. 30. Άρα, πασχαλιάτικα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του προχωράει για μία επίθεση στην Ράφα κατά της Χαμάς, αλλά θα εργαστεί για να μην πληγούν οι άμαχοι Παλαιστίνοι που βρίσκονται εκεί. Υψηλόβαθος αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι ο Ισραηλινός στρατός έκανε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να καταλάβει τη Ράφα και μπορεί να ξεκινήσει την επιχείρηση μόλις λάβει την έγκριση της κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχει εδώ πέρα δημοσιεύματα του Economist που μιλούν ότι και οι δύο χώρες έκαναν επιχείρηση εξαπάτησης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης του άλλου. Δηλαδή πρώτα το Ισραήλ λέει ότι η Αμερικανική δορυφόρη απαγορεύει το Ισραήλ σε Αμερικανικούς δορυφόρους να βγάζουν φωτογραφίες δορυφορικές υψηλής ευκρίνειας. Άρα δεν μπόρεσε να φανεί επακριβώς ποια ήταν τα αποτελέσματα των 9 πυράβλων του Ιράν που πέρασαν τον
αντιπυραυλικό σύστημα και έπεσαν στα δύο αεροπλάνα και ίσως στην πυρηνική εγκατάσταση στην Δημόνα. Το Ιράν που δεν μπορεί να κάνει, έχουμε πλέον καθαρές εικόνες, φαίνεται που αυτό μέχρι στιγμής εγώ δεν το είχα δει. Τώρα όμως φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία ότι το Ισραήλ εκτός από τα τετρακόπτερα, τα τρία που μας έλεγε ο Αμπτολαγιάν, ότι έριξε και ορισμένους πυράβλους. Και οι πύραυλοι αυτοί χτύπησαν τουλάχιστον ένα ραντάρ, το οποίο ραντάρ είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος των S-300. Δηλαδή αυτό παίρνει τα ίχνη, τα στίγματα και τα δίνει στους S-300 για να εκτοξεύσουν. Αυτό χτυπήθηκε και την επόμενη μέρα το αντικατέστησαν οι Ιρανοί και έβαλαν και τους S-300 με ανεπτυγμένους τους εκτοξευτήρες για να δείξουν ότι είναι έτοιμα. Όμως λένε εδώ οι μελετητές ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τύπο το ραντάρ να κατευθύνει τους S-300. Άρα είχαμε, το Ισραήλ προκάλεσε κάποιες απώλειες στο Ιράν, δεν ήταν μόνο τα τρία τετρακόπτερα, αλλά όπως βόλευε και τον ένα και τον άλλον, έκρυψαν τις απώλειες για να μην έχουν πλέον την δικαιολογία ή να μην είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν και να συνεχίσουν. Ας πούμε ότι ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο συνεννοημένο παιχνίδι, κατά κάποιο τρόπο, μία σου και μία μου και σταματάμε, βάζουμε άνω τελεία μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πολύ σημαντικό κατά την άψη μου. Σήμερα η CENTCOM είπε ότι αναχέτησε αντιπλοϊκό βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος είχε ως στόχο το πλοίο Yorktown, στο οποίο διαχειρίζεται από Αμερικανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με πλήρωμα 18 πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και 4 Έλληνες. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, επίσης και η φρεγάτα Ύδρα. Ακολουθούσε ένα πλοίο εμπορικό, του πρόσφερε προστασία. Είδε 5 στίγματα στα ραντάρ του, 5 μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τα δύο αυτά μόλις πλησίασαν στα 5 χιλιόμετρα περίπου, με πυροβόλο των 126 χιλιοστών νομίζω, κατέριψαν το ένα και το άλλο απομακρύνθηκε. Ήταν η δεύτερη επιχείρηση της φρεγάτας Ύδρας, μετά το πλοίο που ακολουθούσαν το παρέδωσαν σε ιταλική φρεγάτα για να το βγάλει στον κόλπο, το άντε να έγιναν αυτά. Άρα είχαμε και μια δεύτερη επιχειρησιακή δράση της φρεγάτας Ύδρας στον κόλπο του Άντεν. Τώρα, να περάσουμε στο πέμπτο θέμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είπαμε για ότι και στο Χαν Γιουνίς, στο Νάσερ, αλλά και στο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, ότι βρήκαν οι Παλαιστίνοι, ό,τι λένε οι Παλαιστίνοι λέμε, εκατοντάδες ανθρώπους που εκτέλεσαν, λένε οι Παλαιστίνοι, εμψυχρό ο Ισραηλινός στρατός όταν έκανε επιχειρήσεις στα νοσοκομεία αυτά και τους έθαψε σε ομαδικούς τάφους. Οι Ισραηλοί λένε, ο Ισραηλινός στρατός, εμείς ξεθάψαμε ορισμένους σωρούς για να δούμε αν ανήκουν σε ομήρους που πέθαναν, και έρχονται τώρα οι ΗΠΑ και τι λένε. Απαντήσεις από τις Ισραηλινές αρχές ζητά ο Λευκός Οίκος σχετικά με την ανακάλυψη ομαδικών τάφων μέσα στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, Νάσερ και Σίφα. Θέλουμε απαντήσεις, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Μπάιντεν. Θέλουμε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας. Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι σε επαφή με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους σε σχέση με τις βαθιά ανησυχητικές αναφορές για ομαδικούς τάφους που βρέθηκαν στη Γάζα. Οι αναφορές αυτές είναι βαθιά ανησυχητικές, είπε ο Σάλιβαν στην εβδομαδιαία ενημέρωση δημοσιογράφων. Είμαστε σε επαφή σε πολλαπλά επίπεδα με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη. Τώρα, συγγνώμη, οι Αμερικανοί με τόσες υποκλοπές, με τόσους δορυφόρους, δεν ξέρουν τι έγινε. Τώρα μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Ξέρετε πολύ καλά τι έγινε και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στη Γάζα. Ξέρουν και οι φοιτητές πολύ καλά τι γίνεται στη Γάζα. Είναι όλοι στα πανεπιστήμια και αντί να δώσετε απάντηση στους φοιτητές, τους μπαγλαρώνετε και τους βάζετε μέσα. Εντάξει ρε παιδιά, ο Στέλιος Καζαντζίδης έλεγε
ότι όταν πήγε στην Αμερική, εκεί γνώρισα την πιο καλή δημοκρατία στον κόσμο. Αυτό μου είχε πει ο Στέλιος Κρανζίδης, ότι στην Αμερική βρήκα την πιο βαθιά και πιο πλατιά δημοκρατία, όταν είχε πάει για ένα διάστημα εκεί της ζωής και έζησε εκεί. Πού καταντήσατε λοιπόν τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Να συλλαμβάνετε την άλλη φωνή επειδή ενοχλεί κάποιους? Και προσέξτε, επειδή κάποιοι λένε ότι μπήκαν, λέει, οι αναρχικοί και τα λοιπά, τα έχουμε δει αυτά, ό,τι μας ενοχλούσε παλιά το ονομάζαμε κάπως. Εδώ διαβάζω ότι είναι Εβραίοι οι οποίοι διαμαρτύρονται, που είναι άλλης ιδεολογίας. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Brooklyn έπειτα από κάλεσμα της Jewish Voice for Peace, μιας φιλοπαλαιστινιακής αριστερής εβραϊκής οργάνωσης με την ευκαιρία του Εβραϊκού Πάσχα. Ορισμένοι εξ αυτών διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος ότι συνελήφθησαν από τις αμερικανικές αρχές. Βρίσκομαι εκεί διότι πρέπει να βρίσκομαι εκεί. Δεν μπορώ να τηρώ το σέντερ, τελετουργικό του Εβραϊκού Πάσχα, και να μην μιλώ για τη Γάζα, να την αγνοώ. Εμείς είμαστε οι Αμερικανοί υποκινητές μιας τέτοιας βίας, ενός τέτοιου μίσους, είναι φοβερό. Δήλωσε από το σημείο η Ρεμπέκα Λάρη, μέρος αυτής της οργάνωσης. Τώρα, σε πόσα πανεπιστήμια έχουμε συλλήψεις, γίνεται πραγματικά απίστευτη, είναι μια απίστευτη ιστορία, είναι ένα τσουνάμι διαδηλώσεων στις ΗΠΑ. Άρα τι ψάχνετε να βρείτε τώρα εσείς, κύριε Σάλιβαν? Ψάχνουμε το θέμα, δεν ξέρετε τι γίνεται στην Γάζα? Και εμείς στην Ελλάδα δεν μιλάμε, και εμείς έχουμε κάποια εθνικά συμφέροντα στη σχέση μας με το Ισραήλ. Αλλά εντάξει, μην κάνουμε τώρα και τους χαζούς, ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Ξέρουμε τι έκαναν οι παλαβοί της Χαμάς που βίασαν και άοπλους και τα λοιπά και παιδιά και γυναίκες, και το έγκλημα, το συνεχιζόμενο έγκλημα των ομήρων, αλλά ξέρουμε τι κάνει και ο Ισραηλινός στρατός, έτσι. 34.000 νεκροί, τα μισά είναι και παραπάνω παιδιά και γυναίκες. Δεν έχει όνομα αυτό που γίνεται εκεί πέρα? Να συνεχίσουμε πάλι στις ΗΠΑ. Δεν την έχει καλά ο Τραμπ. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι στη διάσταση που παρουσιάζεται, αλλά φαίνεται ότι βγαίνουν πράγματα εναντίον του. Εκτός από την υπόθεση την άλλη με την κοπελιά, εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. 18 πρόσωπα κατηγορούνται για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020 υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Αριζόνα. Εκεί λοιπόν έχω δει το σύστημα ότι εκεί οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να αλλάξουν το εκλογικό αποτελέσμα για να βγουν, ήταν πολιτεία κλειδί για να έχει εκλέκτορες, λέει, ο Τραμπ. Ναι, με στόχο να δοθούν οι εκλέκτορες της πολιτείας των Τραμπ. Ο Biden είχε κερδίσει την Αριζόνα με μικρή διαφορά. Η Λαφόνζα Μπάτλερ είναι γερουσιαστής Καλιφόρνιας, η οποία ψήφισε υπέρ του νόμου για την απαγόρευση του TikTok, έρχεται όμως τώρα και κάνει δηλώσεις και λέει: υπάρχουν 8.000 εργαζόμενοι στην εταιρεία που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και στην Καλιφόρνια, εκεί που εκλέγεται. Φαίνεται ότι αυτοί που οι ψηφοφόροι της λένε: τι πήγες και έκανες εκεί? Βγήκε και έκανε. Ρωτάω την κυβέρνηση: τι θα κάνουμε, λέει, με αυτούς τους ανθρώπους? Ο Μπλίνκεν πήγε στην Κίνα και είπε ότι ΗΠΑ και Κίνα οφείλουν να διαχειρίζονται τις διαφορές τους με υπεύθυνο τρόπο. Δεύτερη επίσκεψη μέσα σε ένα χρόνο του Μπλίνκεν. Έχουμε υποχρέωση στους λαούς μας και επίσης στον κόσμο να χειριζόμαστε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες μας με υπεύθυνο τρόπο, είπε ο Μπλίνκεν στη Σανγκάη, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλή της τοπικής οργάνωσης του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Αύριο πηγαίνει στο Πεκίνο και εκεί θα προσπαθήσει να βρει τρόπους επικοινωνίας και εξομάλυνσης ορισμένων των σχέσεων και ορισμένων προβλημάτων και σε πολιτικό και σε εμπορικό αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο να λήξουν διάβλοι επικοινωνίες. Ο Biden επικύρωσε σήμερα το νόμο για τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία και τα άλλα που θα δώσει αλλού και είπε επακριβώς, προσέξτε, πρόκειται για μία επένδυση στη δική μας ασφάλεια.
θα καταστήσουν πιο ασφαλή την Αμερική στον κόσμο για τη δική μας ασφάλεια. Δεν θα υποκριθούμε σε κανέναν και σίγουρα όχι στον Πούτιν. Δεν εγκαταλείπουμε τους συμμάχους μας, τους στηρίζουμε. Δεν αφήνουμε τους τυράννους να κερδίσουν, τους αντιστεκόμαστε. Δεν παρακολουθούμε ως θεατές τις εξελίξεις στον κόσμο, εμείς τις διαμορφώνουμε. Αυτό σημαίνει να είσαι παγκόσμια υπερδύναμη. Ο Σάλιβαν έκανε ορισμένες, ας πούμε, προειδοποιήσεις, επισημάνεις προειδοποιήσεις. Λέει, δώσαμε τα 61 δις, αλλά δεν αποτελούν μία μαγική λύση για τους Ουκρανούς. Θα έχει θετικό αντίκτυπο, αλλά δεν αποτελούν μία μαγική λύση. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή, θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο να τα δώσουμε πιο νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι να έχει προσωπικό να χειριστεί τα οπλικά συστήματα. Αυτό λένε οι Αμερικανοί. Δώσαν τους ΑΤΑΚΜΕΣ 300 χιλιόμετρων, είχαν δώσει και ξανά τα ΑΤΑΚΜΕΣ μικρότερο βεληνικούς, τώρα δώσαν του μεγαλύτερου βεληνικούς. Αυτοί εκτοξεύονται, είπαμε, από τα MLRS και από τα HIMARS. Οι New York Times γράφουν ότι έδωσαν 100 ΑΤΑΚΜΕΣ βλήματα και τα δώσαν γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελαν να τα δώσουν γιατί είχαν δικά τους αποθέματα. Τώρα που η Raytheon, νομίζω, που τα κατασκευάζει, τους έκανε καινούριους, τους παλιούς τους δώσαν στην Ουκρανία. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι θα στοχεύσουν τη γέφυρα της Κρυμαίας. Ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί προχτές σε ένα κτύπημα που έγινε σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο πάνω στην Κρυμαία. Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα Πέμπτη την περιοχή Τσερκάση, βρίσκεται στην δυτική πλευρά του Δνίπερου ποταμού, στην προέκταση του Μπαχμούτ είναι, και χτύπησε, λέει, πολιτικές και σιδηροδρομικές υποδομές στην πόλη Σμίλα στο Τσερκάση με πύραυλο Ισκαντέρ. Είχαμε και κάποιους τραυματισμούς. Στην Ρωσία είχαμε σύλληψη υφυπουργού και δύο στελεχών του Υπουργείου Άμυνας για δωροδοκία. Είχαμε αντιδράσεις και από τον Πεσκόφ και από τη Ζαχάραφα για τους ΑΤΑΚΜΕΣ. Είπαν ότι απλά θα έχουν περισσότερα θύματα οι Ουκρανοί, δεν θα πετύχουν να αλλάξουν την πορεία των επιχειρήσεων, και η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να χορηγήσει βόμβες αέρος εδάφους 500 λιβρών Paveway 4 στην Ουκρανία, οι οποίοι στη Βρετανία εκτοξεύονται από τα Eurofighter και από τα Tornado. Από την Ουκρανική αεροπορία μπορούν να εκτοξεύονται από Μίγκ 29 και Σουχόι 27, όμως θεωρούν ειδικοί του χώρου ότι επειδή είναι μικρού βεληνικούς μέχρι 30 χιλιόμετρα, ότι μπαίνουν στο βεληνικές των αντιεροπορικών της Ρωσίας και μπορούν να καταρρύπτονται τα αεροσκάφη που φέρουν τέτοια βλήματα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα ενός μιας δεξαμενής σκέψης της Ευρώπης που αναφέρεται στη χρήση της έξυπνης, της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο και στην Γάζα και στην Ουκρανία. Έχει σημαντικά πράγματα, πιο πολύ χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη των αποφάσεων, την ανάλυση πληροφοριών και στη στόχευση. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, θέλει διάβασμα. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε στην απόψινή μας εκπομπή. Σας θυμίζω ότι για την καλύτερη πρόοδο του καναλιού μας, όσοι θέλετε, αφού παρακολουθείτε την εκπομπή, όσοι θέλετε μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, το like που λένε. Επίσης μπορείτε να μοιράζεστε και την εκπομπή με φίλους σας. Μπορείτε να μπείτε στο περισσότερα να δείτε τον σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Διαβάστε τη διακήρυξη και όσοι θέλετε μπορείτε να αφήσετε και το όνομά σας εκεί στους εγγεγραμμένους. Επίσης υπάρχουν και δύο τρόποι, αν θέλετε, να βοηθήσετε το κανάλι για να συνεχίσει να υπάρχει και να ποιοτικοποιήσουμε όσο μπορούμε
τις εκπομπές μας. Μπορείτε να δείτε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.